Ελληνική. Με την νεολαία μας, ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να γυροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας μας και τιμωρούς κάθε επίδοξου επιδρομέα. Πρόγονοι των σημερινών στρατευμένων δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, του 21, τους θριάμβους του 1912-1913 και το έπος του 40. Αυτά τα παιδιά που θα δείτε τώρα διασφαλίζουν την ειρήνη στην πατρίδα μας και θα προτάξουν και πάλι τα στήθη τους σε κάθε καινούργια επιβουλία αν χρειαστεί. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, περνά ευρώς από τον χώρο των επισήμων ο έχων το γενικό πρόσωπα της παρέλασης, αντισυνταγματάρχης πεζικού Γρηγόριος Γιώτης, διοικητής τάγματος εκπαίδευσης νεοκτηλέτων του 239 συντάγματος Ευζώνο, πέτρα το μεσολόγιο με το επιτελείο του. Χαιρέτησε τους επισήμους και κατευθύνεται προς τη θέση του απέναντι από αυτούς. Η ιστορία του 239 συντάγματος Ευζώνων ξεκινά πριν από 111 χρόνια, από τις 23 Δεκεμβρίου του 1913, όπου συγκροτήθηκε με έδρα το μεσολόγιο. Αποτελούμενο από τρία τάγματα Ευζώνων, με διοικητική υπαγωγή στην τρίτη μεραρχία που έδρευε στην Πάτρα. Συμμετείχε σε όλες τις πολεμικές εξορμήσεις του έθνους μας. Πρώτος Παγκόσμιο Πόλεμο, Μικρασιατική Εκστρατεία Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Με γενναιότητα, αυτοθυσία και άφραστο ηρωισμό, παταχτώντας περίοδο τη θέση στη χωρία των σημαντικότερων μονάδων του στρατού. Η άρρηκτη σχέση του 239 Συντάγματος Ευζώνων με την Ιταλοκαρμανία, περιλαμβανομένη και της Βρετανίας, προέρχεται από το γεγονός ότι η συντηρητική πλειονότητα των μελών του, στελεχών και οπλητών, προέρχεται από τον ομό μας. Το 239 Σύνταγμα Ευζώνων με τον ονομάστηκε σε συνταγματάρχη του Παρακρούστος Βλάσιος, σημώντας τον Ιταλοκαρμανία διοικητή που έπεσε ηρωικά μαχαίμενος στα ιερά κόμματα της Μικράς Ασίας. Μόλις δείτε από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία του 239 Συντάγματος Ευζώνων. Είναι η σημαία που κάτω από αυτήν έγισαν το αίμα του οι υπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας και είναι αυτοί που κρατούσαν στα χέρια του. Η πολεμική σημαία του συντάγματος έχει τιμηθεί δύο φορές με τον ταξιάρχη του Αριστείου Αγρία. Η πρώτη για τη δράση του συντάγματος στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η δεύτερη για τη δράση στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ακολούθησαν τα ένοπλα τμήματα του 239 Συντάγματος Πεζικού, το ηρωικό πεζικό μας, το πεζικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας.
ολοκληρώνεται η παρέλαση. Ένα μικρό αφιέρωμα στους ήρωες και νεκρούς της ορικής επαιτίου του εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων, που έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα για να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερο αέρα. Ο έχων και ο γενικό πρόσταγμα πλησιάζει στην εξέδρα των επισήμων και αναφέρει το πέρας της παρέλασης στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Έχουμε τα σκράβα, πρέπει να πούμε. Εδώ πες το πλάι, σκράβα.